στέλνετε πολλά μηνύματα και με ρωτάτε γιατί δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να απαντήσω σε σχόλια, σε ύβρι, σε πράγματα τα οποία γράφονται, αναβάζονται σε προφίλ και αριστερά-δεξιά. Αλήθεια σας το λέω, πραγματικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ούτε να μπω σε μια τέτοια διαδικασία γιατί δεν έχω κάτι τέτοιο μέσα μου. Ο καθένας εξωτερικεύει στα social media του, στις απόψεις του και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να τοποθετείται λοιπόν σε συνεντεύξεις και τα σχετικά με βάση αυτά τα οποία έχει μέσα του. Εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα μέσα μου και άλλωστε 20 μέρες μείνανε για να βγει ο Άρης και να απαντήσει επιτέλους σε πάρα πολλούς εκεί πέρα έξω σε σχέση με όλα αυτά τα σχόλια τα οποία έχει δεχτεί για τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μένω στην αγάπη σας, στα πολύ όμορφα μηνύματά σας και στο γεγονός το ότι ο Άρης είναι ο καλύτερος παίκτης αγωνιστικά. Και ο μόνος λόγος για τον οποίο τονίζω το ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ καλός παίκτης αγωνιστικά είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν χρειάστηκε να εξυπηρετήσει κανένα σκληρό reality, δεν χρειάστηκε ποτέ λοιπόν να χρυσώσει κανένα στο χάπι. Πάντα ήταν ειλικρινής, έλεγε αυτά τα οποία ήταν να πει σε όλους μπροστά τους, straight, χωρίς να λειτουργήσει η υπόγεια. Ποτέ δεν κοίταξε να χαλάσει κανένα το όνομα, όπως κάνανε πάρα πολλοί παίκτες εκεί μέσα, οι οποίοι κάθε φορά όταν έφευγε παιδιά ένα παίκτης από έξω, το μόνο που κοιτούσαν να κάνουν είναι να μεταφέρουν σε αυτούς τους παίκτες για το πώς μπορούν να χαλάσουν και να μαυρώσουν κι άλλο την εικόνα του Άρη. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορώ να βγω και εγώ από δημόσια, να παραθέσω πάρα πολλές απόψεις, να μοιραστώ μαζί σας χιλιάδες πράγματα τα οποία μπορεί ίσως και να μην τα γνωρίζετε καν, αλλά νομίζω ότι πραγματικά δεν χρειάζεται ούτε το έχει ανάγκη ο Άρης. Γιατί ο Άρης βασίζεται στα δικά του πόδια και είναι πάρα μα πάρα πολύ καλός αγωνιστικά σε ένα project για το οποίο κρίνεσαι, για την αγωνιστικότητά σου και για το κομμάτι της επιβίωσης. Αυτά.